είναι σημαντική κειμενογραφία στο SEO? Είναι ένα ερώτημα το οποίο δέχομαι πάρα πολύ συχνά και είναι φυσιολογικό, γιατί πολλοί άνθρωποι που είναι σε ένα κλάδο και τον γνωρίζουν καλά ψάχνουν κάποιες λέξεις κλειδιά και μέσα από αυτές σου λέει ότι αυτές λογικά ψάχνει ο κόσμος, κάποιες κεντρικές λέξεις κλειδιά ανάλογα στο κλάδο που είναι ευρέως γνωστές, και από εκεί πέρα σου λέει θέλω να στοχεύσουμε αυτές τις λέξεις. Σας πληροφορώ λοιπόν ότι ένα πολύ μεγάλο μέρος του κόσμου πλέον, για να έχουμε μια εικόνα πιο σφαιρική, αναζητεί πράγματα τα οποία δεν τα έχεις καν στο μυαλό σου, δεν μπορείς καν να τα σκεφτείς. Δηλαδή μπορεί να ψάξει μια long tail φράση, να ψάξει δηλαδή κάτι το οποίο δεν μπορείς καν να σου έρθει στο μυαλό, και αυτό να είναι τηλέφωνο από πολύ ποιοτικό πελάτη. Και αυτό ισχύει πάρα πολύ ακόμα και για τα e-shop, αλλά και για ιστοσελίδες φυσικά επαγγελματιών και υπηρεσιών. Μπορούμε να πούμε και παραδείγματα από νομικής μορφής, ιατρικούς κλάδους. Πολλοί ας πούμε μπορεί να σκεφτούν ότι κάποιος ψάχνει ας πούμε δερματολόγο, θα ψάξει δερματολόγος για αυτό, δερματολόγος για εκείνο ή την περιοχή. Ναι, είναι στο local SEO ειδικά τεράστια σημασία. Όμως υπάρχουν άπειρες θεματολογίες από τις οποίες ο κόσμος αναζητά και μπορεί να πέσει πάνω στο site σου, όπου εκεί με τις πληροφορίες που θα διαθέτεις, θα έχουμε το βιογραφικό του επαγγελματία, τις κριτικές και πολλά άλλα πράγματα που θα είναι δομημένα μέσα σε μια σελίδα, από τα οποία μπορείς από εκεί να πάρεις ένα ποιοτικό πελάτη. Άρα λοιπόν το content marketing, το marketing περιεχομένου λοιπόν, η κειμενογραφία, είναι μονόδρομος, δεν είναι απλά μια επιλογή ή κάτι έξτρα που απλά κάνουμε στο SEO.